Θα συνδεθούμε με τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου και θα επιστρέψουμε στην ατζέντα για τις γαλλικές εκλογές. Σε αυτή την συζήτηση που προφανώς δεν είναι μια συζήτηση που αφορά μόνο το έθνος της Γαλλίας, αλλά αφορά συνολικά την Ευρώπη. Κύριε Λαγκίδη, όπως αισθάνονται, όπως διαισθάνονται μάλλον οι αγορές, συμφωνείτε κι εσείς ότι μετά την Κυριακή θα υπάρχει μια παρατεταμένη πολιτική και οικονομική αστάθεια στη Γαλλία? Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαι καταρχήν. Και όσον αφορά το ερώτημά σας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από δύο υποθέσεις εργασίας. Η πρώτη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων 2-3 ημερών επιβεβαιώνονται και έχουμε πλέον μία αυτοδυναμία της παράταξης Λεπέν. Κάτι που σημαίνει ότι αποφεύγεται η συγκατοίκηση των κοαμπιτασιών. Τούτο όμως δεν σημαίνει μια Γαλλία, μια πολιτική, αν θέλετε, κατάσταση στη Γαλλία άνευ προβλημάτων. Θα συνεχιστεί, αν θέλετε, αν όχι στο πεδίο της οικονομίας, αλλά στο πεδίο της ανταλλαγής πολιτικών επιχειρημάτων, ένα κλίμα το οποίο μας οδήγησε μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Στο δεύτερο σενάριο, στην περίπτωση δηλαδή που οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιωθούν και ξεπεράσει η Μαρίν Λεπέν, η παράταξή της, τις 289 έδρες και εξασφαλίσει τελικά αυτοδυναμία και τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδυναμική κυβέρνηση, μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις όπου ναι μεν δεν θα αντιμετωπίσουμε ακραία φαινόμενα, δηλαδή δεν απειλείται καταρχήν και κατά πρώτον η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία, αλλά από εκεί και πέρα η συγκατοίκηση βεβαίως δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση με τα δεδομένα του παρελθόντος. Είχαμε και στο παρελθόν όντως συγκατοίκηση, αλλά τώρα πλέον έχουμε καινούριες καταστάσεις και τα οποία είναι πιο επιτακτικά. Εννοείται ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε συγκατοίκηση, υπήρχε και σύμπνοια απόψεων σε έναν αυξημένο βαθμό σε σχέση με το ενδεχόμενο συγκατοίκηση τώρα. Αυτό εννοείται. Αυτό ακριβώς και έχουμε προβλήματα στα οποία οι δύο πλευρές πλέον δεν συμφωνούν. Δηλαδή στο θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης, αλλά ακόμα και σε κάποιο βαθμό στο θέμα της οικονομίας. Και εκεί, ξέρετε, εστιάστηκε σε μεγάλο βαθμό η αντίδραση των Γάλλων, πέραν της προσωπικότητας του Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία απεδείχθη κατώτερη των περιστάσεων ή, αν θέλετε, σε σύγκριση με τους προκατόχους του, δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της θέσης αυτής, της Προεδρίας. Νομίζω εκεί θα συνεχιστεί πλέον και η αντιπαράθεση και πλέον μια ενδεχόμενη συγκατοίκηση δεν θα είναι τόσο ήσυχη όπως γνωρίσαμε, όπως θυμούνται οι παλαιότεροι στο παρελθόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην πρώτη περίπτωση, νομίζω ότι οι αναμενόμενες κινήσεις από πλευράς Εμμανουέλ Μακρόν θα είναι φυσικά ένας ανασχηματισμός και ίσως κάποιες διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά την οικονομία. Τώρα, στο θέμα της μετανάστευσης, ξέρετε, επειδή δεν είναι μόνο και αποκλειστικά γαλλικό θέμα και αφορά συνολικά την Ευρώπη και, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό τις σχέσεις της Γαλλίας με τη Μεγάλη Βρετανία, ας θυμηθούμε ότι αυτό το θέμα, το τελευταίο, δηλαδή της διακίνησης μεταναστών μέσω της μάχης και άλλων σημείων, ήταν ένα σημείο τριβής όσον αφορά και την βρετανική προεκλογική καμπάνια. Σωστά. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της μετανάστευσης, νομίζω θα παραμείνει στο τραπέζι και προσέξτε, ο Εμμανουέλ Μακρόν στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή που δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, θα εξασφαλίσει κάποιους μήνες ίσως, χωρίς άμεσες αντιδράσεις, άμεσες απειλές, αλλά από εκεί και πέρα, όταν και αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί και βέβαια στην οικονομία με την έννοια της βελτίωσης και όχι της στασιμότητας των οικονομικών μεγεθών, κάτι δηλαδή το οποίο θα μπορούσε να παρουσιάσει, αυτό είναι το ζητούμενο, ναι, και στις περιπτώσεις που συζητήσαμε, νομίζω εκεί θα επανέλθει το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα παραμείνει στην Προεδρία μέχρι και το 2027. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να συζητούμε για υποψηφιότητες στην προεδρική θέση, νομίζω ότι είναι αρκετά πρόδρομο. Δεν πιστεύω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα καταθέσει τα όπλα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση.
Κάτι όμως θα πρέπει να γίνει και μάλιστα στους επόμενους... Εννοείται, κύριε Λαγκίδη, εννοείται ότι θα αξιοποιήσει την θεσμική του δυνατότητα να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Νομίζω ότι... Έχει αυτή τη θεσμική δυνατότητα. Νομίζω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, είτε αυτός είτε μέσω προσώπου της παράταξης, θα επιδιώξει την παραμονή στην εξουσία. Πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στην ροή της σκέψης μου, υπάρχουν μέσα στους επόμενους μήνες αρκετές προκλήσεις οι οποίες έρχονται και από εξωτερικό περιβάλλον. Ποιες είναι αυτές? Να μην ξεχνάμε, βεβαίως είναι η κατάσταση στην λοιπή Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δηλαδή βρισκόμαστε ακόμα σε μια εντός και εκτός αγωγικών πολεμική περίοδο. Δηλαδή σοβεί ακόμα η κρίση στην Ουκρανία και τη Ρωσία και βεβαίως η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι λοιπόν εξωτερικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένουν και εσωτερικές. Δηλαδή διαπιστώθηκε σε ευρωεκλογές μια τάση για αύξηση των κομμάτων ή αν θέλετε της δύναμης των κομμάτων καλύτερα που εκφράζουν την λαϊκιστική ή ακροδεξιά πλευρά. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι στο βάθος του ορίζοντα ή τουλάχιστον σχετικά στο βάθος στις 5 Νοεμβρίου έχουμε και τις αμερικανικές εκλογές οι οποίες δεν επηρεάζουν βεβαίως άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τις εθνικές εκλογές, το ξαναλέω άμεσα, αλλά το κλίμα που θα μεταφέρουν, δηλαδή αν θα πάμε σε ένα συντηρητισμό και πλέον πιέσεις από την αμερικανική κυβέρνηση, αν αυτή είναι κυβέρνηση Τραμπ, νομίζω θα πρέπει να σκευάζεται στην ατζέντα στην πολιτική ατζέντα. Μια σκευάζετε, κύριε Λαγκίδη, το θέμα των αμερικανικών εκλογών. Ποια είναι η άποψή σας για τις τελευταίες εξελίξεις εκεί? Βλέπουμε στους δημοκρατικούς δύο αντίθετες τάσεις. Η μία τάση προσπαθεί να διαβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος Biden θα παραμείνει μέχρι και το τέλος της κούρσας, ενώ η αντίθετη τάση ζητάει διαδοχή. Ναι, να αναφερθούμε καταρχήν και πολύ σύντομα στην πρώτη τάση. Αυτή ταυτίστηκε και μέσω κάποιων οργάνων ή μάλλον καλύτερα επικοινωνιακών μέσων όπως είναι η New York Times. Ταυτίστηκε λοιπόν με το περιβάλλον, το προσωπικό περιβάλλον, το οικογενειακό καλύτερα περιβάλλον του Biden. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αντίθετη τάση, η οποία ίσως σκέπτεται και πέραν του 2024 των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, αντιλαμβάνεται ότι αν αλλάξει κάτι στην υποψηφιότητα και έρθει πιθανότατα ένας υποψήφιος όπως φέρεται τέλος πάντων να ισχύει για τον Gavin Newsom, νομίζω ότι αυτό είναι απευταίο για αυτή την πτέρυγα. Τον θεωρούν και αρκετοί άλλοι ίσως περισσότερο αριστερό από ό,τι δει για το εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την αν θέλετε, αντιπαλότητα η οποία πλέον ανοιχτά εκφράζεται και μέσω εφημερίδων όπως επαναλαμβάνει ο New York Times. Πάντως, κύριε Λαγκίδη, χθες στο πρωτοσέλιδο των Financial Times υπήρχε ένα άρθρο με τίτλο «Μήπως έχει έρθει τελικά η ώρα της Καμάλα Χάρης». Και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον πρόεδρο Biden και στην ουσία να νικήσουν τον υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές Donald Trump. Ναι, πρώτα επιτρέψτε μου να σημειώσω το εξής, ότι στην αντιπαράθεση αυτών των δύο παρατάξεων εντός εισαγωγικών, ας χαρακτηρίσουμε, δηλαδή της παραμονής ή απομάκρυνσης του Προέδρου Biden, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Σωστά. Ξέρετε, η καμπάνια του όποιου προεδρικού υποψηφίου εξαρτάται σχεδόν άμεσα από το τι ποσά διατίθεται. Εάν λοιπόν οι χρηματοδότες κλείνουν προς την πλευρά της απομάκρυνσης του πρόεδρου Biden, νομίζω ότι μέχρι και τον Αύγουστο, δηλαδή το τέλος Αυγούστου που είναι και το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, θα έχουμε ίσως επιπλέον εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά τους υποψηφίους, έχουμε κάποια ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί κατά χειρόν. Πρώτο βάζω, όχι αξιολογικά βεβαίως, το όνομα της Χίλαρη Κλίντον. Δεν έχει πάψει να συζητάτε αυτό. Ίσως είναι και η επιλογή απελπισίας. Από εκεί και πέρα έχει ακουστεί επανειλημμένως το όνομα της Μισελ Ομπάμα, βεβαίως του Gavin Newsom, και από εκεί και πέρα, όπως είπατε σωστά, εξακολουθεί να συζητείται το όνομα της Κάμαλα Χάρις. Η τελευταία περίπτωση εκτιμώ ότι είναι και η πλέον αδύναμη. Δηλαδή νομίζω ότι... Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Σωστά.
Ναι, νομίζω ότι μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως από την ηγετική ομάδα των Δημοκρατικών, εκφράζεται η άποψη ότι ήταν ανεπαρκής και ότι δεν θα φτάσει να καλύψει το εκλογικό κενό μέχρι την 5η Νοεμβρίου. Και αυτό διευρύνεται μέσα από κάποιες δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έχει φτάσει για κάποιους το 6%. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια υπόθεση εργασίας. Αυτές είναι οι τάσεις. Νομίζω ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη χρηματοδότηση και βεβαίως από την απόφαση τελικά του Biden.